Άρα λοιπόν, είναι θέμα δικαίου. Και δεν συναντάτε μόνο στην Ελλάδα, συναντάτε σε όλη την υπηρετική Ευρώπη. Και κύριε, αλλά δεν είναι κύριε, κάτι καινοφανές. Κύριε Σεργίου, αν μου επιτρέπετε, μια ερώτηση ο Μαρκόπουλος, ο Κώστας. Πολύ ευχαρίστω, κύριε. Ίσως. Ωραία. Ναι. Υποθέτω ότι με αυτή την πρόταση που δεν είναι νόμος και θα περάσει από κρυσάρα οπωσδήποτε και πολιτική και κοινωνική, ο νόμος τον οποίο ψηφίσαμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας από ένα όριο και κάτω είναι ενισχύ. Δηλαδή, προφανώς είναι ενισχύ. Μην περάσουμε την εικόνα. Βοηθώ τη συζήτηση. Μην περάσουμε την εικόνα ότι ξαφνικά η προστασία. Όχι, ναι. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά αυτός που δεν. Αυτός ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει, το πρώτο πράγμα το οποίο φοβάται είναι ο πλησιριασμός. Αυτόν τον έχουμε προστατεύσει από ένα μέγεθος σπιτιού ή κάτω. Τώρα είναι συζητάμε. Πολύ σημαντική η παρέμβαση του κυρίου Μαρκόπουλου. Ναι, όμως εδώ έχουμε κάτι. Με συγχωρείτε, κύριε Στεργίου, εδώ έχουμε κάτι. Αν ισχύουν αυτά, διότι και εσείς ομολογήσατε ότι είναι λίγο ασαφή, θέλουν περισσότερο επεξήγηση. Αν ισχύουν όμως αυτά, ότι τελικά το παίρνει το σπίτι η τράπεζα και εσύ πληρώνεις ένα νίκη, είναι κάτι χειρότερο το πληστήριο. Προαιρετικό είναι αυτό, κύριε. Λέω, είναι προαιρετικό, κύριε Χουντή. Είναι ή δεν είναι κάτι χειρότερο. Είναι προαιρετικό, κύριε Χουντή. Ναι, αλλά οι επιλογές που έχει θα μας τις πει ίσως ο κύριος Σταύρος. Τις έχω δει βεβαίως, τις έχω δει, αλλά θέλω να πω διευκρίνηση. Δεν προϊονίζονται ότι μπορεί να επιλέξει κάτι άλλο, καθώς η δυσκολία του άλλου να πληρώσει. Η κυριότητα του ακινήτου μεταβιβάζεται πλέον στην τράπεζα. Επομένως δεν ισχύει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Στεργίου. Εάν δεχτεί αυτή την ρύθμιση. Όχι, κυρία Μακρύ, είναι ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Παπαδάκης. Δηλαδή, είναι με οικειοθελή μεταβίβαση κυριότητας από τον οφειλέτη. Εγώ φοβάμαι μήπως κάνει την ανάγκη υποχρέωση. Θα οδηγήσει τι περιθώρια εκεί, να μην το δεχτεί. Γιατί αυτό δεν μπορείτε να ελέγξετε τις τράπεζες, καθώς δεν θα μπορούν να αποπληρώσουν κανένας Έλληνας. Το 60% είναι κόκκινα τα δάνεια. Δεν είναι μόνο θέμα των τραπεζών, ακόμα και την καλύτερη των διαθέσεων να είχαν οι τράπεζες. Είναι θέμα οικονομικής δυνατότητας του δανειολήπτη. Σας λείπουν δύο χάντρες. Σας λείπει πρώτον οι αποφάσεις της Υπουργικής Επιτροπής Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους που